πιο επίκαιρο από ποτέ άλλοτε το φετινό μήνυμα για την Πρωτομαγιά. 1886-2022. 136 χρόνια αγώνα και ματιρών θυσιών χιλιάδων εργατριών και εργατών στο δρόμο της απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Την Κυριακή 1η Μαΐου τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας. Τιμάμε τους αγώνες όλων των εργατών και εργατριών σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε να κρατάμε γερά το νήμα που διαπερνά και συνδέει την Πρωτομαγιά του Σικάγο του 1886, της Θεσσαλονίκης του 1936, της Κυσαριανής του 1944, αλλά και κάθε Πρωτομαγιά έως σήμερα. Μέρα σύμβολο για το δίκαιο της τάξης μας. Σήμερα, στη σκιά ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που ματώνει τους λαούς πάνω στους αιματοδομένους δρόμους των επιχειρηματικών ομίλων, την λυσσασμένη επίθεση των κυβερνήσεων απέναντι στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο δικαίωμα να οργανώνονται στα συνδικάτα τους και να αγωνίζονται, να απεργούν, τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελούν φάρο για τους εργάτες όλου του κόσμου. Κάνουν επίκαιρο το σύνθημα ότι η ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο και πορεία στους δρόμους της πόλης, μια κινητοποίηση που αναμένεται να είναι μαζική. Εμείς διεκδικούμε την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό. Αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού. Κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Γενναία μείωση τιμών και πλαφών στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Διαγραφή χρεών. Κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Συμμετέχουμε όλοι μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή 1η Μάη στις 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Θα ακολουθήσει πορεία προς την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων και μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στην εργατική Πρωτομαγιά στην πλατεία. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εξαιτίας της συμπίεσής τους από το κόστος διαβίωσης και την εκτόξευση της ακρίβειας. Επειδή φέτος η 1η Μάη πέφτει Κυριακή, είναι ευκαιρία για όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην συμμετέχουν, γιατί η 1η Μάη, εκτός ότι δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι κέρδισαν ό,τι κέρδισαν με αγώνες, είναι και μια ευκαιρία να μπούμε στη διεκδίκηση τώρα όλοι μαζικά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε παρούσες και παρόντες όλοι σε αυτήν την μοναδική, θα έλεγα, πορεία, διαμαρτυρία, εκδήλωση, τιμή για τους παλιούς και αγώνες για τους νέους. Εκείνο που τονίζεται είναι η ανάγκη η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα προβλήματα όλων των κλάδων και να λάβει ουσιαστικές αποφάσεις.